Οι ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για είσοδο στη χώρα από την ΙΜΦΕΑ αφορούν και το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για τους πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ. Στην ίδια οικία γίνεται σαφές ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα μας, είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form με τα πλήρη στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφηξή τους στη χώρα μας. Τόσο στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όσο και της Νυμφέας υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που διενεργεί rapid test στο σύνολο σχεδόν των επιβατών που διέρχονται από εκεί και επιθυμούν να περάσουν στην Ελλάδα. Όσον αφορά στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο τελωνείο του Προμαχώνα λοιπόν, ως προς τις ροές επικρατεί σχετική ηρεμία προς το παρόν. Ο όγκος δηλαδή των ροών δεν είναι ασυνήθιστος, είναι ο συνήθις. Η διαφορετικότητα θα έλεγα είναι ότι παρατηρούνται και κάποιες διαφορετικές ροές από άποψη εθνικότητας. Έτσι λοιπόν, δειλά-δειλά, κάποιοι Σέρβοι αρχίζουν και μπαίνουν πλέον στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, τώρα που ανοίγει ο καιρός, τώρα που σιγά-σιγά θα ανοίξει και εντελώς ο τουρισμός που λέμε, οι ροές ίσως θα θυμίσουν τις ροές τις περσινές, οι οποίες βέβαια περσινές ροές ήταν λίγο άναρχες, γιατί ήμασταν, δεν ξέραμε πολλά επάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Φέτος πιο οργανωμένα και συντεταγμένα πάμε, ας πούμε ο εμβολιασμός για φέτος είναι ένα κριτήριο, έτσι. Τα ακούμε και από τις τηλεοράσεις και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η είσοδος των τουριστών επισκεπτών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό εντός των τελευταίων 72 ώρων πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα, προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης καθώς και αρνητικής ανίχνευσής τους μετά από την υποβολή τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 που διενεργούνται στα σύνορα. Είναι το κυρίαρχο εφόδιο. Πέρυσι υπήρχε κάποια αναρχία γιατί τότε μαθαίναμε. Και το κρίνω λογικό τούτο εδώ. Φέτος όμως πάμε πιο οργανωμένα, συντεταγμένα. Εδώ υπάρχει πλέον το διαβατήριο του εμβολιασμού πλέον. Είναι τα τεστ που γίνονται πολλά, πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά. Αλλά χρειάζεται το γενικεύω λίγο και από τον ίδιο τον πολίτη να δείξει λίγο σεβασμό στην προσπάθεια γενικά της ή των κυβερνήσεων γενικά και να φροντίσει να παίρνει τα μέτρα. Οπότε θα πάνε πιστεύω όλα καλά.